Δημήτρης, ο Μιχάλης και ο Νίκος και είμαστε οι Dead Metal, κάπως έτσι λέμε. Είμαι ο Νίκος, έχουμε αριστερά τον Μιχάλη και τον Μίτσο. Τι σπουδάστε? Εγώ τελείωσα τον Απρίλη επιστημικών. Επιστημικών? Πλαστικών τεχνών, ναι. Εγώ είμαι κεφαλαιονιά, απλά είμαι για να επειδή είναι αυτή. Τι χαρακτηρίζει την μπάντα? Ότι είμαστε εμείς οι τρεις, ας πούμε, ότι είμαστε τρία άτομα τα οποία μένουμε 2,5 χρόνια στο ίδιο σπίτι, τέλος πάντων. Και οι τρεις στο ίδιο σπίτι. Και ότι είναι αυτός ο πυρήνας τα τρία άτομα και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί και είμαστε παρέα περισσότερο από συγκρότημα και συγκρότημα περισσότερο από παρέα. Ορχιστρικό rock, ας το πούμε, instrumental, post-rock. Με στόνερ στοιχεία, αυτό το πράγμα. Και πώς προέκυψε αυτή η μουσική, είναι το background σας, τα όργανα που παίζετε σας οδήγησαν εκεί? Τα ακούσματα είναι περισσότερο και ότι ανάγκη είχαμε να παίξουμε δικιά μας μουσική και μας βγήκε περισσότερο αυτό το πράγμα. Για βοηθά. Δεν θέλαμε να ψάξουμε για τραγουδιστή. Γνωριστήκαμε πριν 4 χρόνια, 5. Κάτι τέτοιο. Παίζαμε σε μια άλλη μπάντα παλιά, παίζαμε διασκευές. Και όταν αυτή η μπάντα έληξε, είχε έρθει και ο αδερφός μου, ας πούμε, είχε περάσει την Άρτα. Και όταν σταμάτησε αυτή η μπάντα που είχα εγώ με τον Νίκο, ουσιαστικά αρχίσαμε να παίζουμε εγώ με τον Δημήτρη, να γράφουμε κάποια πράγματα και ήρθε και ο Νίκος μαζί και ξεκίνησε η φάση με The Meth Lab. Μετά ήρθε ο Νίκος σπίτι, μετά ήρθε και ο Μίτσο σπίτι και κάπως έτσι συνεχίσαμε. Ποια ήταν η στιγμή που πιστεύεις ότι σας έδεσε σαν πάντα, που είπες τώρα μπορούμε να κάνουμε live? Μετά από πάρα πολλές ώρες σε στούντιο. Μετά από πάρα πολλές ώρες, δηλαδή υπήρχε μία περίοδος που παίζαμε και τρεις φορές την εβδομάδα. Κάναμε πρόβες. Για πόσο καιρό? 4-5 μήνες. Μπορεί 5-6 μήνες, κάπου εκεί. Δεν είχαμε βγει για live, κάναμε συνέχεια πρόβες και προσπαθούσαμε να γράψουμε μουσική. Μετά αποφασίσαμε ότι εντάξει, είμαστε σε ένα σημείο το οποίο μπορούμε να βγούμε να παίξουμε. Νίκο, το πρώτο σας live πού ήταν? Στην αντιβίωση, κατάληψη αντιβίωση στα Γιάννη. Είχαμε ήμασταν εκεί στο στούντιο, κάναμε συνέχεια πρόβες. Εγκαταστήσαμε εκεί στο καφενείο και παίξαμε. Στην κατάληψη εκεί. Επόμενο. Ήταν σύντομα μετά αυτό? Ναι, ήταν αρκετά κοντά. Μετά κατεβήκαμε εδώ Αθήνα, παίξαμε στην αρχιτεκτονική, στο Θεάρση. Μετά, τι άλλο? Στα Γιάννενα πολλά live. Πάρα πολλά. Σε εξωτερικούς χώρους, σε φεστιβάλ εκεί, με άλλες τοπικές μπάντες πάρα πολλές. Πώς είναι, επειδή δεν το έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Αθήνα, αυτό το είδος μουσικής να παίζεται σε υπαίθριο χώρο? Δύσκολο για το κοινό, αρκετά. Αλλά εντάξει, εμείς ωραία περνάμε, εφόσον μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα live, ας πούμε, να παίξουμε και σε εξωτερικό χώρο. Άμα το στήσεις σωστά, με σωστό φωτισμό και έχει σωστό ήχο και μπορούμε και έχουμε δυνατό να κάνουμε και το projection, βγαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα το πώς το δέχεται το κοινό από κάτω... Ρωτήστε το κοινό. Ναι, αναλόγως, το πόσο καλή διάθεση έχει να ακούσει καινούργια πράγματα, κάτι τέτοιο. Ωραία. Κυκλοφορήσατε ένα ολόκληρο άλμπουμ. Όχι άλλο. EP. EP, ένα EP. Ναι, μισή ώρα μουσική, ναι, περίπου. Μισό άλμπουμ. Μισό άλμπουμ. Τόσα λεφτά είχαμε. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Το γράψαμε στα Γιάννενα μαζί με το Θωμά τον Άστο. Μας βοήθησε, έκανε το recording, έκανε τη μίξη, έκανε το master, τα έκανε όλα. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τι αγάπη. Πώς προέκυψαν τα κομμάτια? Μετά από όλες αυτές τις πρόβες και κάποια live, ας πούμε, στην αρχή, είπαμε ότι θέλουμε να γράψουμε κάτι. Είχαμε πιο πολλά κομμάτια στην αρχή. Επιλέξαμε ποια θα μπουν στο EP. Πετάξαμε κάποια, δεν τα ξαναπαίζουμε από τότε, ας πούμε, κάπως έτσι. Και αυτά τα τέσσερα μπήγανε στο EP και έτσι προσπαθήσαμε να βρούμε και χαρακτήρα περισσότερο. Να φτιάξουμε ένα πιο συγκεκριμένο ύφος γύρω από τη μουσική. Με την επιλογή των κομματιών σε όλα αυτά την ηχογράφηση. Τώρα με τα παιδιά κάτω, με τους Καλφ και
του Σάντολφ. Αυτό έκατσε λίγο. Εντελώς τυχαία. Απλά εγώ άκουγα, ας πούμε, Calf μια μέρα και πόσταρα ένα κομμάτι στο Facebook, στο κανάλι, το δικό μας κανάλι, ας πούμε. Και την επόμενη, και μίλαγα με ένα παιδί από του Σάντολφ, το Σπύρο. Την επόμενη μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ένα παιδί από του Calf και λέει: έχουμε κλείσει live μαζί με Άντολφ και Calf, Καρδίτσα, Τρίγαλα, Λάρισα, Βόλο, έρχεστε. Και λέμε: ναι, οκ. Okay. Εντελώς τυχαία, ας πούμε. Και κάπως έτσι πήγε. Εντάξει, μπάντες εκτός Αθήνας υπάρχουν σίγουρα. Κατά πόσο σίγουρα βοηθάει τη μουσική σου να βγεις να παίξεις έξω από την Αθήνα ή από τις Θεσσαλονίκη στα κέντρα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο το να βρεις κοινό να το κάνεις, ας πούμε. Θέλει. Τι ξέρω. Πολύ promotion, θέλει. Γενικώς έχει μια αύξηση αυτή η σκηνή, δηλαδή ξανά αυτά τα χρόνια. Αλλά το κοινό δεν ξέρω, ας πούμε, αν έχει την ίδια αύξηση. Πάντες σίγουρα έχουν αυξηθεί. Στην Αθήνα σίγουρα υπάρχει κοινό. Τώρα στα Γιάννενα, δηλαδή πριν παίξουμε εμείς, δεν είναι δύσκολα. Δηλαδή υπήρχε ένας τύπος, α, αυτός ακούει post. Δηλαδή τους έδειχνες κάπως έτσι. Δικός μας. Το live στο Βόλο πώς ήταν, δηλαδή. Ήταν μια φάση με τα Γιάννενα. Το live στο Βόλο ήταν ωραίο γιατί παίξαμε στα πανεπιστήμια και είχε κόσμο. Τα υπόλοιπα που Καρδίτσα, Τρίγαλα, Λάρισα που ήταν έτσι σε μαγαζιά, ας πούμε, και τέτοια ήταν με λιγότερο κόσμο, πιο περίεργο. Εντάξει, εμπειρία γι' αυτό σίγουρα, σχολείο μεγάλο. Αλλά εντάξει. Πάντα όταν έχει κόσμο από κάτω είναι πιο ωραία. Πότε ακριβώς βγήκε το EP? Τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο μας πέρασε. Οπότε ακόμα το αφομοιώνετε για να προχωρήσετε στο επόμενο. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν τα ακούω πια. Εντάξει, το έχουμε αφομοιώσει πολλούς μήνες πριν βγει. Τα κομμάτια αυτά ήταν γραμμένα πολύ καιρό πιο πριν. Απλά. Και ειδικά, ας πούμε, τότε διαδικασία της μίξης και όλα αυτά τα έχουμε ακούσει τόσες φορές που δεν έχει κάνει να αφομοιώσει. Δηλαδή, ναι. Αλλά θέλουμε να γράψουμε κάποια στιγμή το επόμενο, σίγουρα. Οπότε, ποιο είναι το επόμενο σας βήμα, γενικά σαν πάντα? Γενικά σαν πάντα, σε 20 μέρες ξενικιάζουμε από το σπίτι που είμαστε εκεί τρεις μέσα. Φεύγουμε. Ο Νίκος θα πάει Θεσσαλονίκη, ο Μίτσος θα πάει Κεφαλονιά να σπουδάσει. Εγώ θα είμαι κάπου ανάμεσα από Κεφαλονιά, Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο τώρα είναι μια μεγάλη παύση. Ναι, γιατί πρέπει να στρώσουμε, ας πούμε, να δούμε πώς θα γίνει ο καθένας στην πόλη που θα είναι. Αλλά λογικά θα βρισκόμαστε Γιάννενα, θα κάνουμε πρόβλημα. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Κάπως θα το φτιάξουμε. Πήγε πολύ γρήγορα και μετά το CD, πριν το CD, τέλος πάντων, έγιναν πολλά live. Έγιναν πάρα πολλά live και εντάξει, θα πρέπει να σταματήσουμε να γράψουμε καινούργια μουσική για να. Ναι, αυτό. Είχαμε ακούσει όλες αυτές τις μπάντες που είχαν συνεργαστεί με τη Σπίνα Λόγκα. Επειδή γουστάραμε όλη αυτή τη φάση που είναι και DIY, ας πούμε, σαν δισκογραφική και τέτοια πράγματα. Στείλαμε λίγο πριν τελειώσει το EP. Τους άρεσαν, ας πούμε, κάποια πράγματα. Μας είπαν να μας βοηθήσουν στην προώθηση. Μας βάλανε πήραν ένα κομμάτι. Σε μια συλλογή, ναι, στο Supple Dactyl, που είναι και άλλες μπάντες. Ας πούμε, είναι και Άντολφ μέσα σε αυτή τη συλλογή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι. Και άλλες μπάντες, τοπικές, αθηναϊκές και μη. Και ναι, ουσιαστικά μας έχουν βοηθήσει το να προωθήσουμε όσο δυνατόν το EP καλύτερα που εμείς τέτοιες γνωριμίες και άκρες δεν θα είχαμε, ας πούμε, από blog, site, περιοδικά και δεν ξέρω τι άλλο. Μα προέκυψε πολύ απλά, βλέποντας την πολύ διάσημη σειρά Breaking Bad, που έχει μέσα όποιος ξέρει, για όποιον δεν ξέρει βασικά, είναι για ένα χημικό, ο οποίος ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο και για να... Είναι πολύ καλός χημικός, ο οποίος βέβαια έχει καταλήξει να δουλεύει σε ένα απλό σχολείο, ας πούμε, και έχει ξενερώσει τη ζωή του. Μετά ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο και τρελαίνεται και αποφασίζει να γυρίσει στο έγκλημα και ασχολείται με την παραγωγή μεταμφεταμίνης. Καλά το λέω. Και ουσιαστικά φτιάχνουν ένα μέθλα. Και με το οποίο είχαμε τεράστιο κόλλημα με αυτή τη σειρά και είπαμε στην αρχή να το πούμε μέθλα. Αλλά μας φάνηκε πολύ metal, να δούμε Dave metal, που είναι πιο post. Όχι, αλήθεια λέει. Το Music Blur Pigeons By είναι από ένα δίσκο βινήλιο παλιό που έτσι το λέγανε. Δηλαδή, αυτό έκανε υποτίθεται. Και μ' άρεσε πολύ σαν έτσι λέξη τη σειρά. Ποιο άλλο είναι. Το Predictions Pain είναι από το Rocky το 2, που ρωτάνε τον μαύρο
What's your prediction for the match? Let's prediction. Bang! Πολύ ωραία φάση και αυτή. Ωραία, φίλε. Έλα, Μιχάλη, πες γιατί πεινάει. Να, μάσαι.